Περνάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε μαζί μας έναν από τους πρωταγωνιστές του χθεσινού παιχνιδιού, έναν ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα, τον Χρήστο Αλμπάνη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν, να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι, ξέρουμε μάλλον ότι είσαι σε μία εκδήλωση και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτεις, Χρήστο. Πρώτη ερώτηση, πώς νιώθεις μετά το πρώτο γκολ το οποίο πέτυχες με την φανέλα του Απόλλωνα? Αρχικά να σας πω ότι είναι ευχαρίστησή μας που βρίσκομαι κοντά σας. Κανένα πρόβλημα, είναι χαρά μου να συζητάμε και να μαθαίνω και εγώ σιγά σιγά το τι γίνεται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, όπως είναι φυσιολογικό, αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την επίτευξη του πρώτου μου τέρματος στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, αλλά θα σταθώ πιο πολύ στην ουσία του τέρματος, η οποία συνοδεύτηκε με την επιστροφή στις νίκες του Απόλλωνα. Ήταν δύσκολο το διάστημα, Χρήστο, αυτό που μεσολάβησε από την τελευταία νίκη μέχρι και χθες? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πολύ καλή πορεία με τις 4 ελληνικές που είχαμε καταφέρει, ένα μικρό κατόρθωμα θα έλεγα, το οποίο συνοδεύτηκε έπειτα με 2 σερίτες οι οποίες μας ταρακούνησαν οι κάγοι και προσπαθήσαμε άμεσα να βρούμε τις λύσεις, πράγμα που κάναμε. Το θετικό είναι ότι καταφέραμε και βρήκαμε τις λύσεις έτσι ώστε να επιστρέψουμε σε θετικά αποτελέσματα και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την τροχιά. Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία όταν καθίσεις να την δεις, είτε είσαι στο γήπεδο είτε είσαι στην τηλεόραση, δεν βαριέσαι να βλέπεις ποδόσφαιρο. Έχει έναν ρυθμό, πάνω κάτω η μπάλα, κερδίζει την μπάλα ο Απόλλωνας, επιτίθεται να πετύχει γκολ, χάνει την μπάλα, αμήνεται πολύ γρήγορα. Είναι αυτό το στυλ που θέλει να δώσει και ο Τσόρνιγκερ στην ομάδα του, ή απλά βγαίνει μέσα στα γήπεδα? Ακριβώς όπως ακριβώς τα είπατε, ακριβώς αυτή είναι η φιλοσοφία του προπονητή. Θέλει άμεσο παιχνίδι και όταν χάνει την μπάλα το repressing να γίνεται άμεσα και να μπορέσουμε να ανακτήσουμε ξανά την κατοχή της μπάλας μέσα στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Η ένταση που βγάζουμε στο παιχνίδι μας είναι πολύ υψηλή. Η ενέργεια θεωρώ ότι είναι και αυτή σε πολύ υψηλά επίπεδα και προσπαθούμε όλοι μας να προσαρμοστούμε στη φιλοσοφία του προπονητή. Σε σχέση με την ΑΕΚ. Διότι όπως έχουμε δει ως τώρα είναι και επιτυχημένη. Σε σχέση με την ΑΕΚ, Χρήστο, οι εντάσεις που είχατε στο περσινό πρωτάθλημα. Σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Και με το ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα. Πώς βλέπεις τις διαφορές με τον Απόλλωνα ή οι ομοιότητες? Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές με το ελληνικό πρωτάθλημα. Το μόνο που θα έλεγα ότι επικρατεί λιγάκι περισσότερο στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι το τακτικό κομμάτι. Δηλαδή δίνουμε περισσότερο βάση στην τακτική, αλλά πιο πολύ στην αμυντική λειτουργία, στην αμυντική τακτική. Τώρα, η ένταση, ο ρυθμός δεν έχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Θεωρώ ότι είναι αρκετά κοντά τα πρωταθλήματα.